Εμείς το βιολί μας. Εδώ είμαστε. Εν αναμονή της συνέντευξης τύπου του Αμπέλ Φερέιρα και του Δημήτρη Πέλκα. Αύριο έχουμε αγώνα. Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ποιος Αυτός 01. Και αυτήν την εβδομάδα και την άλλη, πρώτα ο Θεός, πάντα λέμε. Σήμερα θα διαφοροποιηθούμε αρκετά, διότι περιμένουμε να δούμε τι θα πούν εν ώψη του αυριανού κομβικού και μεγάλης και υψίστης σημασίας για το μέλλον και το παρόν της ομάδας αγώνα απέναντι στους Τούρκους της Μπεσικτάς. Μου λέει κάποιος, δεν είναι λέει Μπεσικτάς, είναι Μπεσικτάς. Φίλε, δεν με νοιάζει πραγματικά που μπαίνει ο τόνος. Μου είναι τελείως αδιάφορο, αρκεί να τους αποκλείσω. Το αν είναι Μπεσικτάς, Μπεσικτάς ή Μπεσικτάς, καλά που είναι τρισύλλαβο και επιλέγουμε ένα στα τρία και δεν είναι τίποτα καμιά δεκαπεντασύλλαβη. Όπως την λένε την άλλη, Γκεντζλεμπερλιγκή. Αφιαφιωρδού. Πώς την λένε την άλλη. Ποιον καραχισάρ, κιουτάχη, ασκή σε χείρ. Στην οριακή γραμμή. Τρίτη δέσμη, 1989, μεγάλη παπαγαλία. Εδώ είμαστε. Κωσής Θεσσαρός στο μικρόφωνο. Μαζί σας. Σε λίγο, το ξαναλέω, θα συνδεθούμε ζωντανά με τη συνέντευξη τύπου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε το σκεπτικό και του Αμπέλ Φερέιρα, πώς έχει ετοιμάσει την ομάδα, αν και πώς έχει καταλήξει στο σχήμα το οποίο κατά τα φαινόμενα θα είναι με τρεις πίσω. Να ακούσουμε τι θα πει και ο Πέλκας, που όπως είδατε και ελείψει η Βιερίνια, έχει τώρα ρόλο αρχηγικό και στα βιντεάκια και στα promotion και συνέντευξη τύπου. Είναι ο επόμενος αρχηγός, χωρίς να σημαίνει ότι διαγράφουμε τον προηγούμενο. Θα υπάρξουν εξελίξεις εκεί, το έχουμε πει. Σας χαιρετούμε όπου και να βρίσκεστε, είτε εδώ σε κοντινή απόσταση από κάτω στη Λέοντο Σοφού και στη Φράγκον γωνία, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης και μας ακούτε μέσα από τον Μπλιμπλί. Και επιστρέψαμε σύσσωμοι στις επάλξεις εδώ στον αθλητικό Λίβερο 107 και 4. Βλέπω ήδη πήρε θέση ο Πέλκας και νομίζω ότι ξεκινάμε. Ακούγονται στο βάθος οι ερωτήσεις προς το παρόν. Καλησπέρα και από μένα. Τώρα. Εύχομαι να έχουμε... Μπέλκας μιλάει. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, μια καλή αρχή, χωρίς δραματισμούς για όλη την ομάδα. Να φύγει επιτέλους όσο πιο γρήγορα γίνεται ο κοροναϊός από τη ζωή μας και να επιστρέψουμε όλοι στη φυσιολογική ζωή, να επιστρέψουν ξανά ο κόσμος στα γήπεδα. Όσον αφορά την ερώτηση, σίγουρα υπάρχει πίεση. Είναι ωραίο να ζεις με αυτή την πίεση, να υπάρχει αυτό το άγχος να κερδίσεις τον αγώνα, να κάνεις μια καλή αρχή. Έχουμε μάθει να ζούμε μέσα από αυτή την πίεση και αύριο για μας είναι ένας τελικός που θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί αυτή τη διοργάνωση. Σίγουρα υπάρχει πίεση στην ομάδα γιατί χρειάζεται τα έσοδα τα οποία δεν εισέπραξε στην περσινή σεζόν. Και εμείς, ποδοσφαιριστές, είμαστε εδώ να κάνουμε τα πάντα να βοηθήσουμε την ομάδα και να βοηθούμε και εμείς οι ίδιοι από την ομάδα να πετύχουμε τους στόχους μας, να ξανανεύει αυτή η ομάδα σκαλοπάτι, να ξαναμπεί στην Ευρώπη. Γιατί πέρσι ήταν αδικήσαμε τους εαυτούς μας που δεν παίξαμε σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση στο Μπερλίνο, στο Europa League. Οπότε εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά ώστε να προχωρήσουμε και παραπέρα αλλά και να βοηθήσουμε την ομάδα όσο πολύ μπορούμε να καταφέρει ξανά να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια της. Δεύτερο αγώνα, να διορθώσετε πράγματα που ενδεχομένως δεν θα συμβούν στο αυριανό παιχνίδι. Ξανά με το λεπτό πίεση που είναι στο
Εντάξει, είναι μια περίεργη περίοδος για όλους τους ποδοσφαιριστές, για όλο το ποδοσφαιρικό πλανήτη. Το είδαμε λίγο μετά την καραντίνα στα play-off το πώς είναι να παίζεις χωρίς κόσμο. Εμείς βέβαια το είχαμε ζήσει και τα παλαιότερα χρόνια αυτά στην Τούμπα, γνωρίζοντας το πώς είναι να παίζεις χωρίς τον κόσμο δίπλα σου, με άλλο γήπεδο δηλαδή. Ναι, είναι περίεργο. Δεν θέλω να βάλω να αρχίσω να βάζουμε κάποιες δικαιολογίες σε αυτό το κομμάτι. Εμείς πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε 100% έτοιμοι. Όσον αφορά αυτό που είπες για το ότι είναι μονό ματς, σίγουρα παίζει πιο καθοριστικό ρόλο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη, γιατί αυτά τα ματς κρίνονται σε λεπτομέρειες και όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη είναι αυτός ο οποίος κερδίζει τα παιχνίδια. Κοίταξε, με βάση του στόχου που είχαμε θέσει την προηγούμενη σεζόν, δεν καταφέραμε ούτε να πάρουμε το πρωτάθλημα, ούτε να πάρουμε το κύπελλο, ούτε να μπούμε στην Ευρώπη. Στο τέλος, βέβαια, διορθώσαμε λίγο την κατάσταση, παίρνοντας τη δεύτερη θέση και έχοντας τώρα την ευκαιρία να αγωνιστούμε σε αυτό το προκριματικό αύριο. Θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή, είναι άλλη σεζόν. Θέτουμε ξανά τους στόχους από την αρχή. Δεν θέλουμε να βάζουμε πολύ μακρινούς στόχους, κοιτάμε το αύριο, κοιτάμε το πώς θα κερδίσουμε τον αυριανό αντίπαλο, ώστε σιγά σιγά, βήμα-βήμα, και να αποκτήμα αυτοπεποίθηση και να προχωράμε και έναν-ένα να καταρρύπτουμε τους στόχους μας. Κοίταξε, όταν είχαμε περάσει τη Φενέρμπαχτσε, τότε ήμουν στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και είχα χαρεί που είχε κερδίσει η ομάδα μου με όποιον αντίπολο και να έπαιζε. Δεν έχει σημασία, εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε καθαρά για ποδόσφαιρο. Τα άλλα τα θέματα δεν αφορούν εμάς, υπάρχουν αρμόδιοι να τα σχολιάσουν. Και όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου, κοιτάμε καθαρά το πώς θα παρουσιαστούμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο αύριο. Σίγουρα μελετήσαμε τον αντίπολο, σίγουρα είδαμε ποιες είναι οι αδυναμίες του. Το ότι φύγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές ή ήρθαν άλλοι, σίγουρα θα είναι το μάτς ανταγωνιστικό. Είναι μονό μάτς. Η πρόκριση, όπως είπα και πριν, θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Αυτό που θα κάνουμε εμείς και αυτό που έχουμε συζητήσει και με τα παιδιά και με τον προπονητή είναι ότι θα δώσουμε τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα παλέψουμε μέχρι το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και εύχομαι και ελπίζω ότι όλα να πάνε καλά και να περάσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ κι εγώ. Ναι. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Πέλκα, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, παίρνει θέση ευθύς αμέσως ο προπονητής της ομάδας, ο Αμπέλ Φερέιρα, και ευθύς αμέσως θα συνδεθούμε και πάλι με την αίθουσα τύπου για να ακούσουμε τι θα πει ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπεσικτάς. Quale hanno se mai sentito dessa equipa e será um primeiro comento sobre o jogo? Em primeiro lugar, dizer-vos que tinha muitas saudades vossas de poder estar aqui com vocês. Cada pronto logo na pote e moelho separa por ali a ti e a pequenininha por Ihamé, por Dani Ihamé lá fotou no Queiro. Porque sei que todos vocês gostam muito de mim. Quero te solos a sarés o para por ali. E portanto estou aqui para responder às vossas perguntas. E me dou pega na pote de ser o disseste.
Falando do nosso adversário, é um adversário que manteve o mesmo treinador. Τώρα, όσον αφορά τον αντίπαλό μας, ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το γεγονός ότι παραμένει ο ίδιος προπονητής. Fez regressar alguns jogadores emprestados. Επιστρέψανε κάποιοι ιδανικοί ποδοσφαιριστές που είχε. É uma equipa com uma grande equipa com um historial que tem um processo bem definido. Como disse, mantém o mesmo treinador. Είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Το γεγονός ότι έχει τον ίδιο προπονητή σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα την αγωνιστική φιλοσοφία και νοοτροπία που έχει. Agora, o mais importante é aquilo que nós amanhã vamos fazer dentro de campo. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι το πώς θα παρουσιαστούμε εμείς στον αυριανό αγώνα. Esse tem que ser o nosso foco. É a nossa melhor versão, a melhor versão de cada um de nós. Εκεί εστιάζω δηλαδή περισσότερο στο να είμαστε αύριο ο κάθενας από εμάς, ο καλύτερος εαυτός, η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του που θα μπορούσε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Em cada disputa de bola amanhã temos que fazer o nosso melhor, ser a nossa melhor versão em cada disputa de bola. Σε κάθε δηλαδή φάση, σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού, σε κάθε διεκδικούμενη παλιά, πρέπει να δείξουμε πόσο πολύ το θέλουμε. Independentemente do que nos calhou deste sorteio e nos calhar este adversário, nós tínhamos o nosso objetivo muito claro antes dele aparecer. Και αυτό, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να περάσουμε στον επόμενο γύρο, είναι αυτή η φιλοδοξία μας και ο στόχος μας και παραμένει ανεξαρτήτως του αντιπάλου που τελικά μας έτυχε στην κληροτίδα. Portanto, um adversário difícil que vai jogar também contra uma grande equipa que é o PAOK e, portanto, nós agora temos que estar focados naquilo que vamos fazer amanhã. Οπότε, σίγουρα ένας δύσκολος αντίπαλος, με μεγάλη πρόκληση για μας, αλλά θεωρώ ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον αντίπαλό μας. Απέναντι του θα βρει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είμαστε εμείς, που πιστεύει πάρα πολύ σε αυτά που μπορεί να κάνει, και οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Επειδή το ΠΑΟΚ δεν έχει πολλές αλλαγές, έχουμε την εικόνα της ομάδας από το τέλος της σεζόν, ίσως και στα φιλικά, που λειτουργεί άψογα. Πιστεύει ότι αύριο θα ξαναδούμε τον ΠΑΟΚ και πάλι να του διάψω αμυντικά, αλλά βελτιωμένο στη δημιουργία. Desde que a nossa equipa também não tinha muitas mudanças em termos de jogadores e sabendo a imagem que a equipa mostrou nos jogos dos playoffs e também nos jogos amigáveis que fizemos, vimos uma equipa que é muito forte em termos defensivos, mas que tem alguns problemas em marcar golos e na criação de oportunidades claras. Portanto, se o senhor acha que amanhã vamos ver uma equipa que vai ser na mesma, muito bem em termos defensivos, mas também melhor em termos da criação e de criação de oportunidades. Acima de tudo, temos que ser amanhã uma equipa inteligente, ser uma equipa equilibrada, ser uma equipa disciplinada e pôr todo o nosso talento ao serviço da equipa. Πάνω απ' όλα, αύριο θα πρέπει να δείξουμε πάρα πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική ευφυΐα, θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επιμονή σε αυτό το οποίο ζητάμε, πειθαρχία, και ο κάθενας από εμάς θα πρέπει να βάλει την ποιότητά του και το ταλέντο του σε αυτό το οποίο χρειάζεται η ομάδα. Um sistema de jogo e um modelo de jogo nunca está acabado. Το σύστημα και το μοντέλο παιχνιδιού είναι ξεκάθαρο. E, portanto, só há um meio e um processo de melhorar o que fizemos. É com o treino, acreditar nos nossos jogadores. E, portanto, eu acredito que amanhã estes jogadores, esta equipa, vai fazer um grande jogo e vai conseguir aquilo que queremos, que é passar à próxima fase. Πιστεύουμε πάρα πολύ και στην ομάδα που έχουμε, αρκετές ποδοσφαιριστές που έχουμε στην διάθεσή μας, και σίγουρα είχαμε αρκετό χρονικό διάστημα για να δουλέψουμε σε αυτά τα κομμάτια. Ένα από αυτά είναι και αυτά το οποίο αναφέρατε, στο οποίο μπορούμε και θέλουμε να βελτιωθούμε, και πιστεύουμε ότι αύριο θα εμφανίσουμε αυτή τη βελτίωση που θέλουμε. Portanto, é verdade que para nós é um jogo muito importante em termos financeiros também, para o clube. Portanto, se o senhor acha que o que vai acontecer, independentemente do que vai acontecer amanhã, o nosso plano tem de seguir o mesmo, ou se no caso de alguma coisa, por exemplo, má acontecer, podemos ser negativamente influenciados, podemos dizer? Não, é assim. Todos nós, eu, os jogadores, temos a consciência da importância deste jogo. Όλοι μας, και εγώ και οι ποδοσφαιριστές και όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά
Και αναγνωρίζουμε την σημασία του αγώνα, του αυριανού. Όχι μόνο γιατί γνωρίζουμε ότι ο σύλλογος χρειάζεται αυτά τα οικονομικά έσοδα τα οποία θα προκύψουν. Που ήταν σίγουρα κάτι το οποίο δεν είχαμε την περασμένη σεζόν και το οποίο φάνηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Agora nós queremos continuar a fazer crescer o PAOK, queremos continuar a crescer enquanto jogadores, enquanto equipe técnica, e para isso temos que estar nas grandes competições. E quando falo nas grandes competições, falo nas competições europeias. Portanto, é algo que valoriza toda a gente, valoriza o clube, valoriza os jogadores, valoriza a nossa competição, porque temos sempre adversários de grande nível para nos poder testar. Portanto, é importante, é um desafio grande para todos nós, é algo que todos nós queremos, jogadores, treinadores e clube. Αλλά για μας το μεγαλύτερο κίνητρο και σε αυτό μόνο στεκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ότι το θέλουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να ξαναβάλουμε τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά σαλόνια και όλοι μας αγωνιζόμαστε και έχουμε συγκεντρώσει όλη μας την προσοχή στο να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στον αυριανό αγώνα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε μόνο αυτό σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή και τίποτα άλλο. Portanto, há muita gente também que diz que para nós, calhar, vai ser melhor, porque é porque estamos a jogar só um jogo na nossa casa. Portanto, o que é que o senhor acha que é melhor? É melhor jogar só um jogo ou, por exemplo, jogar dois jogos para ter depois margem, se alguma coisa não correr bem no primeiro jogo, o segundo será... Não, a segunda hipótese não se põe porque só é um jogo, nem dá para pensar na outra. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε το δεύτερο ενδεχόμενο, δηλαδή το να έχουμε διπλό αγώνα, γιατί δεν έχουμε διπλό αγώνα. Η προνόση τέν ξέρει καράδο κουμό με φινά. Οπότε για μας τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αντιμετωπίζουμε τον αυριανό αγώνα ως ένα τελικό. Por isso é que eu disse que para amanhã temos que ser disciplinados. Γι' αυτό και ξεκίνησα λέγοντας ότι θα πρέπει αύριο να παρουσιάσουμε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλά πειθαρχημένη. Temos que ser disciplinados, temos que trabalhar duro. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. E acreditar no talento dos nossos jogadores. Και θα πρέπει να πιστέψουμε όλοι μαζί στο ταλέντο και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Por isso, se juntarmos a disciplina, o trabalho duro e o talento deles, seguramente no final atingiremos o nosso objetivo, que é passar à próxima fase. Εάν λοιπόν καταφέρουμε και ενώσουμε αυτά τα τρία στοιχεία, τότε πραγματικά πιστεύω ότι αύριο στο τέλος του παιχνιδιού θα καταφέρουμε το στόχο μας που είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση. Jogando todos como equipa, sendo solidários dentro de campo, como disse, cada lance como se fosse o último, porque de facto trata-se de um jogo importante. Τράτασε δούμε φινάλ προ νόσο. Παίζοντας όλοι μαζί, προσπαθώντας όσο γίνεται να αποφύγουμε τα λάθη και ξέροντας πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας μονός αγώνας, οπότε θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό αύριο, χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Portanto, é verdade que há muita gente que diz que agora todos os gregos vão ser com o PAOK, porque o senhor sabe muito bem o que é que tem passado nos últimos tempos com a Turquia, com alguma intensidade no nosso mar. Portanto, se o senhor tem recebido, em primeiro lugar, essa mensagem ou de fora, ou de uma outra forma, podemos dizer, e se acha que isso pode ser uma forma que pode influenciar a nossa equipa, positivamente ou negativamente? A única coisa que vos queria dizer em relação a isso é que eu e os jogadores temos perfeitamente a noção do que isso significa. Το μοναδικό που μπορώ να πω σε αυτό το κομμάτι είναι το γεγονός ότι και εγώ αλλά και όλοι οι ποδοσφαιριστές ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτού του αγώνα. Mas a única resposta que nós podemos dar para ajudar o quer que seja tem que ser dentro do campo. Αλλά η μοναδική μας απάντηση που πρέπει να δώσουμε θα είναι στον αυριανό χώρο καθαρά και μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών. Εκεί που nós podemos fazer a diferença, é dentro do campo. Και εκεί πέρα είναι που θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πάνω απ' όλα γιατί και εμείς ήδη θέλουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, καθαρά αγωνιστικά. Honrar as coisas deste clube. Σε κάθε περίπτωση σίγουρα θέλουμε να τιμήσουμε το σύλλογο, το έμβλημα. Ξέρουμε την ευθύνη που έχουμε φορώντας αυτή τη φανέλα. Agora, como disse, para nós, para o clube, para o futebol grego, é importante amanhã ganharmos o jogo. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, για το καλό μας, να καταφέρουμε αύριο να περάσουμε στην επόμενη φάση. Porque precisamos todos de dar uma boa imagem para fora. Θέλουμε να δώσουμε μια καλή εικόνα και αυτό προσπαθήσουμε να κάνουμε.
Ευχαριστώ πολύ. See you tomorrow. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Στα ελληνικά στο τέλος, ο Άμπελ Φερέιρα. Ακούσαμε λοιπόν τον προπονητή, αλλά και τον αρχηγό της ομάδας στη συνέντευξη τύπου. Θα κάνουμε μια μίνι ανακεφαλαίωση πριν οδηγηθούμε στο διάλειμμα των 2.30. Να ξεκινήσουμε χρονικά, όπως πήγε η συνέντευξη τύπου. Ο Δημήτρης Πέλκας λοιπόν, μέσης άκρης τώρα κάνω μια περίληψη. Η ομάδα καταλαβαίνει την πίεση, υπάρχει πίεση, χρειαζόμαστε σαν ομάδα τα έσοδα. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την ομάδα και να βοηθηθούμε. Πέρσι αδικήσαμε τους εαυτούς μας, θέλουμε να βοηθήσουμε την ομάδα να σταθεί στα πόδια της. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας που δεν παίξαμε στην Ευρώπη πέρσι. Λοιπόν, δεν καταφέραμε να πάρουμε πρωτάθλημα ή κύπελο. Σώσαμε κάπως την κατάσταση με τη δεύτερη θέση. Θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή για να πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν κοιτάμε μακριά, βήμα-βήμα θέλουμε. Και όταν είχαμε προκριθεί επί της Φενέρ, ήμουν στις ακαδημίες και είχα χαρή που κέρδισε η ομάδα μου. Δεν θέλω να σχολιάσω άλλα θέματα. Είμαστε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αυτό στον συσχετισμό που κάνει πολλοί κόσμος μεταξύ του παιχνιδιού του αυριανού, αλλά και των συνθήκων, των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο, με την τελείως παράλογη συμπεριφορά της Τουρκίας. Κλείνοντας, είπε ο Πέλκας, έχουμε μελετήσει τον αντίπαλο, η πρόκριση θα κριθεί στις λεπτομέρειες, θα κάνουμε τα πάντα για να περάσουμε, είπε ο Πέλκας, ο οποίος αναμένεται να είναι στη βασική εντεκάδα. Βασίζεται πάρα πολύ στη δική του εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια ο προπονητής και η ομάδα, στην ορμή που έχει ο Πέλκας, στην ποιότητα που μπορεί να βγάλει, στο πώς τρέχει την ομάδα μπροστά. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Πέλκας, περισσότερο από πολλούς στην ομάδα, πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια, την ιδιοσυγκρασία, το DNA του ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιδί το οποίο από αμούστακο παιδάκι πέρασε τις πύλες της Τούμπας και άρα γνωρίζει, δεν χρειάζεται να του πούμε και πολλά πράγματα, και το έχουμε δει αυτό και στα βιντεάκια που προκύπτουν μέσα από τις πορείες και στο ID το πρωτάθλημα και στο Double και στην περσινή χρονιά. Είναι καθοριστική η δική του συμβολή και, όπως είπα, απόντος του Αντρέ Βιερίνη, αυτή τη στιγμή έχει πάρει αυτό τον αρχηγικό ρόλο και είναι και ηλικιακά λογικό, είναι ο επόμενος που παίρνει τώρα την ευθύνη, ασχέτως αν θα φύγει ή αν θα μείνει ο Αντρέ Βιερίνη, που όλα δείχνουν ότι αμέσως μετά την λήξη, και ελπίζουμε και ευελπιστούμε και θέλουμε και ποθούμε και λαχταρούμε την πρόκριση της ομάδας αύριο το βράδυ, αμέσως μετά την επόμενη θα τεθεί πάλι το θέμα επιτάπητος, να τελειώνει η ιστορία αυτή που ταλαιπώρησε αρκετά και τον κόσμο και την ομάδα και τον Βιερίνια, να έχει ένα τέλος αίσιο κατά τα φαινόμενα και να μείνει ο αρχηγός, που είναι πολύ καθοριστικός, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στον οργανισμό, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής της ομάδας, Άμπελ Φερέιρα, αφού ξεκίνησε με χιουμοράκι, λέγοντας ξέρω πόσο πολύ με γουστάρετε, δεν το λέω έτσι η ελεύθερη απόδοση, πόσο πολύ με συμπαθείτε και σας αρέσω, χαίρομαι που έχουμε και πάλι αυτή την επικοινωνία. Πέρασε μετά στα σημαντικά, λέγοντας ότι το μάτς αυτό, το αυριανό, χρειάζεται οπωσδήποτε ποδοσφαιρική ευφυΐα, χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται πειθαρχία. Το σύστημα είναι ξεκάθαρο για μένα, έχει καταλήξει εδώ και καιρό, το είπαμε και άλλες φορές, φάνηκε και από τη διάρκεια της προετοιμασίας και από τα φιλικά και από τις προπονήσεις και από όλα αυτά. Πιστεύω πολύ στην ομάδα μου, είπε ο Φερέιρα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη σημασία του αγώνα, όχι μόνο οικονομικά, τι σημαίνει για το σύλλογο, για τα έσοδα που δεν τα είχε πέρσι, που δεν περπάτησε στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Θέλουμε φέτος να ξαναμπούμε ως ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Αυτό είναι το κίνητρο, αυτό σκεφτόμαστε. Δηλαδή, το μυαλό μας δεν είναι στο οικονομικό. Ναι, βεβαίως το γνωρίζουμε, είναι αυτό ένα κίνητρο. Το πιο μεγάλο κίνητρο για μας, για την ομάδα, είναι η ομάδα να ξαναμπεί στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Γνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε φορώντας αυτή τη φανέλα. Αντιμετωπίζουμε το μάτς αυτό ως τελικό. Δεν σκεφτόμαστε τι θα γινόταν, ήταν διπλό το μάτς. Είναι μονό, τέλος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντιμετωπίζουμε το μάτς ως τελικό και ξαναείπε στο τέλος τρία πράγματα. Πειθαρχία,
ταλέντο και ποιότητα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Περιμένουμε και εμείς να δούμε βελτιωμένη την ομάδα σε σχέση με πέρσι, εννοείται. Εννοείται, περιμένουμε να δούμε μεγάλη όρεξη, περιμένουμε να δούμε αυταπάρνηση από τους παίκτες, περιμένουμε να δούμε ενέργεια, λέω εγώ, από το πρώτο λεπτό, παθιασμένα, γιατί αυτά τα μάτς πηγαίνοντας χαλαρά, πηγαίνοντας νοθρά, πηγαίνοντας χωρίς αυτοσυγκέντρωση, ό,τι προβλήματα και να έχει ο αντίπαλος, δεν τα παίρνεις αν μπεις έτσι. Αν μπούμε αποφασισμένα, αν μπούμε με όλο μας το είναι, αν μπούμε έχοντας στο μυαλό μας μόνο την πρόκριση και τίποτα άλλο, με μισό μηδέν. Δεν μας απασχολεί η ομάδα να παίξει καμιά σπουδαία μπάλα, δεν μας απασχολεί το θέαμα στην παρούσα φάση, δεν μας νοιάζει ποιοι θα παίξουν, αν θα είναι ο Χ ή ο Ψ, τίποτα από όλα αυτά. Τα βάζουμε όλα στο πλάι. Μας ενδιαφέρει η ομάδα να μπει παθιασμένα και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά που είπε ο προπονητής, που ξέρει και αυτός ότι περνάει εξετάσεις, τις οποίες πέρσι απέτυχε, κόπηκε σε εξετάσεις πέρσι. Φέτος λοιπόν έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει με μια πολύ σημαντική πρόκριση, να ξεκινήσει η ομάδα. Θα χρησιμοποιήσω μια πολύ λαϊκή έκφραση, καβατζωμένη με την είσοδο στους ομίλους του Europa League πρωτίστως, και μετά από εκεί και πέρα να πάει σε ένα δεύτερο μονό παιχνίδι χωρίς άγχος, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της πέμπτες το βράδυ με το Europa League στα σίγουρα, να πάει και για το επόμενο βήμα, γιατί όχι να αποκλείσει και τον επόμενο αντίπαλο, και μετά σε διπλό παιχνίδι να παίξει τα playoffs για την είσοδο στα Σεντόνια, για την είσοδο στο Τσουλού, για την είσοδο στα μεγάλα κόλπα, στο μεγάλο σαλόνι, στη μεγάλη διοργάνωση. Άρα λοιπόν, πειθαρχία, αυτό ζητάει ο προπονητής, όλο το ταλέντο των παικτών να βγει, όλη την ποιότητα να τη δει, πιστεύει στην ομάδα, το μεταφέρει αυτό στα λόγια του, φαίνεται στο πώς πιστεύει στην ομάδα, ο κόσμος δεν θα είναι εκεί, αυτό γιατί από διάφορους ακούω ότι να ξέρεις και κόσμος να υπήρχε, μήπως άγχωνε την ομάδα και τα λοιπά. Παιδιά, μια κατάμεστη τούμπα που βράζει, μόνο ο Συν μπορεί να δώσει. Τώρα αν ο άλλος αγχώνεται επειδή έχει τον κόσμο στο γήπεδο και δεν μπορεί να αποδώσει, όπως έγινε άλλες φορές, είναι λάθος. Τέλος πάντων, στην παρούσα φάση αυτό ισχύει, η ομάδα θα παίξει χωρίς τους οπαδούς της, που είναι τεράστια δύναμη, που δίνουν τεράστια όθηση, που ανεβάζουν όλο το ηθικό, δίνουν όλη την ενέργεια στους ποδοσφαιριστές. Αυτή όμως είναι η κατάσταση τώρα, με αυτή πρέπει να ζήσουμε και θα τη ζήσουμε νομίζω για αρκετό καιρό ακόμα. Θα κάνουμε κάμποσο καιρό να ξαναδούμε οπαδούς, να μπορέσουμε να ξαναπάμε στο γήπεδο, να δούμε την ομάδα μας από κοντά και εμείς και όλος ο κόσμος. Στην παρούσα φάση λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και περιμένουμε αύριο να δούμε την ομάδα να κάνει αυτό που θέλουμε, που επιθυμούμε όλοι. Το πόσο πολύ η ομάδα πήγε πίσω, το πόσο πολύ την έβλαψε, όχι μόνο οικονομικά, και από πλευράς παραστάσεων και από πλευράς prestige και από πλευράς rotation και παικτών και μεταγραφών και από κάθε άποψη. Η ευρωπαϊκή της απουσία, η ευρωπαϊκή της φτώχεια, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, οι ευρωπαϊκές αυτοχειρίες με κάτι Έστερσουτ, με κάτι Σλάβιες, με κάτι Βίντι, με κάτι Μπάτε κτλ. Αποδεικνύεται ακόμα και τώρα. Τα απόνερα από εκείνες τις κακές βραδιές τα πληρώνει η ομάδα. Και με το financial fair play και με τις κληρώσεις που δεν θα τις είχε αν είχε μαζέψει βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια, αν είχε πετύχει κάποιες προκρίσεις, αν είχε περάσει κάποιους από αυτούς τους αντιπάλους. Τους είδαμε τους μετασεισμούς, τα είδαμε τα απόνερα και τα πληρώνει ακόμα και τώρα. Ξεκινώντας με κληρώσεις στους ανίσχυρους, ξεκινώντας με βαθμολογίες χαμηλές, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό που είδα εγώ στο βλέμμα του Πέλκα είναι απόλυτη πίστη, απόλυτη θέληση για να περάσει αύριο η ομάδα. Ξέρουν οι ποδοσφαιριστές, πριν τους το πούμε εμείς, και με αυτό θα πάω στο διάλειμμα, δεν χρειάζεται να τους το πούμε. Αν εγώ δεν κάνω καλές εκπομπές, δεν περιμένω να μου το πει κανένας, το καταλαβαίνω μόνος μου. Αν εσύ που είσαι αρτοποιός δεν τα φτιάξεις καλά τα ψωμιά, δεν περιμένεις να έρθει ο περαστικός να σου πει: ξέρεις, δεν έχεις βάλει ζυμάρι ή τάκαψες. Μόνος σου ξέρεις. Το ίδιο και ο φορτηγατζής. Άμα στις οπισθογωνίες τρώει να πούμε τα φτερά των άλλων, των αυτοκινήτων, δεν χρειάζεται να έρθουν να του πούνε: δεν το πας καλά το πράγμα. Το γνωρίζει μόνος του ότι έχει κάνει στραβοτιμόνιες. Άρα οι ποδοσφαιριστές από μόνοι τους γνωρίζουν ότι πέρσι ήταν κατώτεροι των προσδοκιών, κατώτεροι του ταλέντου τους, ότι μόνοι τους έβαλαν πρόπερση στον πύχη ψηλά, μόνοι τους καλλιέργησαν
μεγάλες προσδοκίες σε εμάς, στους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα, στον κόσμο, στους δημοσιογράφους, σε όλη την οικογένεια, σε όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Από μόνοι τους λοιπόν βάζοντας τον πήχη εκεί, πέρσι και για πολλούς άλλους λόγους, εννοείται και για το κυνηγητό, το ανελέητο, δικαστικό, επικοινωνιακό, μηντιακό, οικονομικό από κάθε άποψη και οι τραυματισμοί και η φυγή του προπονητή του προηγούμενου. Όλα αυτά τα έχουμε πει και τα έχουμε αναλύσει εκτενώς και στις πρωινές εκπομπές μας και τα μεσημέρια μας. Γνωρίζουν όμως και οι ποδοσφαιριστές ότι πέρσι δεν έδωσαν αυτό που έπρεπε, δεν ήταν αυτοί που έπρεπε. Και φέτος θέλουν να τραβήξουν μία κόκκινη γραμμή σε αυτά που έγιναν πέρσι, να κάνουν αρχής γενομένης από αύριο ένα καινούριο ξεκίνημα. Θα είναι ευχής έργο η χρονιά να ξεκινήσει τόσο νωρίς, ακόμα μέσα στον Αύγουστο, να ξεκινήσει με μια σπουδαία πρόκριση απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο, σε ένα όνομα στην Ευρώπη. Ασχέτως, τα ακούω Βερεσέ, τους έχουν φύγει παίκτες, φύγαν τα ατού τους, ακόμα δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Αυτά δεν είναι, παιδιά, πηγαίνουν περίπατο. Όπως είναι για μας ένα μάτς, είναι και για αυτούς ένα μάτς. Οπότε. Αυτά μπενάκης βγενάκης τα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν υποτιμάς κανέναν. Γυρίζω λοιπόν και λέω πριν πάμε στο διάλειμμα ότι οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι γνωρίζουν ότι χρωστάνε κάποιες απαντήσεις από πέρσι. Θα θελήσουν να τις δώσουν όσοι αγωνιστούν, να βγάλουν όλοι τους την ψυχή, να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και αν μη τι άλλο δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρουμε όμως ένα πράγμα, ότι θέλουμε στο τέλος να πούμε ότι πραγματικά τα έδωσαν όλα. Να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος θα δει το μάτς σαν μια αγκαρία, να μην υπάρξει κάποιος που θα μπει ράθυμος, θα μπει με βαρεμπάρα μέσα, δεν υπάρχει αυτό αύριο. Όποιος αγωνιστεί, όποιος πάρει τη φανέλα, είτε είναι 16 χρονών, είτε είναι 36, λοιπόν αύριο να μπει μέσα και να τα δώσει όλα. Είναι πολύ σημαντικό το μάτς για πολλούς λόγους. Μια τελευταία σημείωση πριν πάω στο διάλειμμα. Το είπα και το πρωί, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που νομίζει ότι αν αύριο, λέω, τυπάω ξύλο, ομιγέννητο, αποκλειστούμε, τελειώνει η Ευρώπη. Δεν ισχύει αυτό. Ναι, μεν το μάτς είναι νοκάουτ για να πάμε στον επόμενο γύρο, δεν αποκλειόμαστε όμως. Έχουμε ξανά μια ευκαιρία, δεν θέλουμε καν να συζητάμε γι' αυτό, αλλά έρχονται ερωτήματα, βλέπω ότι αρκετός κόσμος θεωρεί ότι τι θα γίνει αύριο αν αποκλειστούμε, πάει η Ευρώπη για άλλη μια χρονιά. Έχουμε ακόμα μια ευκαιρία μέσα στο Σεπτέμβρη. Θα τα πούμε αυτά, δεν θέλω να γίνεται κουβέντα τώρα γι' αυτό, να το χρουσουζεύουμε. Το μυαλό όλων μας είναι στο αυριανό μάτς. Πρόκριση, έστω και με μισό μηδέν. Με τη Φτέρνα, με τον Μπούτι, με τον Σβέρκο, δεν μας νοιάζει ποιος θα το βάλει, πού θα μπει, πότε θα μπει, δεν μας νοιάζει τίποτα. Πρόκριση, έστω και με μισό μηδέν. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε, να ανοίξουμε και γραμμούλες, να μιλήσετε. Από αύριο θα έχουμε τις συζητήσεις μας και πάλι με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε, Κωστής Αζαρός στο μικρόφωνο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έφυγε σήμερα ένας μεγάλος, σπουδαίος, πολύ χαρακτηριστικός, πολύ αισθαντικός, με τεράστια απήχηση στα κομμάτια του, προδομένος από την καρδιά του, ο Γιάννης Πουλόπουλος, που σημάδεψε μία εποχή, συνυφασμένος και με τον ελληνικό κινηματογράφο, πάρα πολύ, τραγουδάρες. Σε αυτόν τον δίσκο του Μίμη Πλέσα, μουσική Λευτέρη Παπαδόπουλου, στίχο, ο δρόμος είναι ο δίσκος, με τεράστια κομμάτια μέσα, διαχρονικά, κομμάτια που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία. Δεν μιλάω να τελειώσει το τραγούδι και μετά θα πάμε στις γραμμές. Αυτά λοιπόν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Έχω πει πολλές φορές, η ιστεροφημία είναι αυτή που μετράει. Το τι λένε αφού έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο και ο Γιάννης Πουλόπουλος πραγματικά αφήνει πίσω του τεράστια παρακαταθήκη. Πάμε τώρα στις γραμμές, θα μιλήσουμε εμείς παρέα για το επόμενο τεταρτάκι. 23-10-287-888. Ακούσαμε νωρίτερα δηλώσεις Πέλκα, δηλώσεις Φερέρα. Πάμε σε εσάς. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς την είναι. Καλώς την Γεωργία. Τι γίνεται. Καραβεγιάλιτες μας στήριξαν κάτι. Μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Άλλη κομματάρα. Σωστά, σωστά. Έχει πει πραγματικά Καμαρούλα μια σταλιά. Τι. Όλα. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Τώρα, μα πιάσουμε, μιλάμε τώρα κομμάτια που τα τραγουδούν ακόμα και τώρα οι κοσάριδες. Εννοείται. Και αυτά είναι κομμάτια αγέννητη, ήταν μπορεί και οι γονείς τους, έτσι. Μιλάμε για πρίκα μεγάλη.
πολύ χαρακτηριστικός. Ειδικά το άγαλμα. Καλά τώρα. Αυτό είναι... το άγαλμα το έλεγα και εγώ. Είναι ύμνος. Είναι ύμνος. Ήταν από τα καλύτερα μου ζεμπέκικα. Γι' αυτό και το έβαλα. Γι' αυτό και το έβαλα, γιατί είναι νομίζω πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Εντάξει. Ο Πουλόπουλος που δεν τον μπερδεύεις με κανέναν άλλον. Έτσι, είναι Πουλόπουλο. Ακούς, τέλος. Είναι Πουλόπουλο. Όπως λέμε για τον Βοσκόπουλο. Δεν το, δηλαδή είναι φωνές που τώρα ακούς τους τραγουδιστές τώρα και λες είναι ο Τάδε ή ο Τάδε. Μήπως είναι ο Τάδε. Μοιάζει λίγο ο Τάδε. Άμα εσείς μπορείτε να ξεχωρίσετε το Ρέμο με τον Αργυρό, ελάτε λίγο να μου πείτε, γιατί εγώ δεν μπορώ. Εντάξει. Ούτε εγώ. Και λέω ότι έχω ένα αυτή μουσικό. Αν εσείς μπορείτε να ξεχωρίσετε το Ρέμο με τον Αργυρό, εγώ δεν λέω ότι έχουν τα παιδιά την ίδια ιστορία μουσικά, αλλά λέω. Αν εσείς μπορείτε να πείτε, αυτός είναι ο Ρέμος και αυτός είναι ο Αργυρός. Ελάτε να μου πείτε. Εγώ σε διαγωνισμό θα έκανα λεφτά, Γεωργία. Γιατί το Χατζηγιάννη πόσο τον έχουν, είναι ίδιοι. Έχει διάφορους, διάφορους. Σχολή μετά βγήκανε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Οκ. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, ναι. Καλώς ήρθες, καλή αρχή, καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Μας έλειψε πάρα πολύ. Και εμένα. Με το Μίτσο βάντε 2,5 να ακούγαμε και μετά το πήγαμε. Να είναι καλά ο Δημητράκης. Βλέπω τα αποσταρίσματα εκεί, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι προέστημα έχεις για αύριο? Όχι, ρώτα με εσύ, τι θέλεις να με ρωτήσεις, τι θέλεις να με ρωτήσεις, τι λέει, είπες, έρθα με, μου λυγες, μετά να πεις. Κάτι διάβασα ότι μέχρι αύριο ίσως υπογράψει ο Αντρές. Κοίταξε, μέχρι αύριο νομίζω δεν θα γίνει τίποτα, θα είναι έκπληξη πριν το μάτς. Να κάνουμε τέτοια συμφωνία, νομίζω. Έτσι διάβασα. Τι να σου πω, να υπογράψει πριν το μάτς και να είναι στο παρόν στα αποδυτήρια ή στον πάγκο. Μπορεί, δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω αυτή τη στιγμή εγώ είναι ότι αμέσως μετά το μάτς θα υπάρξει συνάντηση και φαίνεται ότι έχουν δοθεί οι αμοιβαίες εξηγήσεις και όπως είχα πει και πριν την άδεια, 30 δευτερόλεπτα είναι, αν κοιταχτούν στα μάτια. Ο μεγάλος με τον αρχηγό, να του πει πρόεδρε, ξέρεις αυτό και αυτό. Ναι παιδί μου, εντάξει, λέω εγώ τώρα, χωρίς να έχω ρεπορτάζ, έτσι. Είναι η διέστησή μου. Ναι, η διέστησή μου είναι. 30 δεύτερα. Ναι. Αν και στο ραντεβού δεν υπάρξει διευθέτηση του θέματος, τότε όχι υπάρχει χάσμα, όχι υπάρχει ρήγμα, υπάρχει το χάος. Άμα βρεθούν και δεν... Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι. Α, δούμε. Τώρα, όσον αφορά για αύριο, εγώ λέω 2-1. Δεν με χαλάει καθόλου, να ξέρεις. Ναι, εγώ είπα 1-0 Πέλκας, αλλά δεν με χαλάει και το 2-1. Πες μου λίγο διακύμαση να δω αν θα φάω τα νύχια μου που τα έχω σγουρά. Ότι τα έχω αφήσει, ας πούμε, τα νύχια, δεν είχαμε μάθει τόσο καιρό και έχουν γυρίσει σαν κέρατο από τράγω. Πώς τα είχε εκείνη 100 μέτρα που έτρεχε. Δεν έφαγα νύχια τόσο καιρό. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έκανα, δηλαδή λολενόμουνα. Πήγαινα και το γύρναγα στην Κοσμοτέ στη μαγειρική. Χιάρε, έχουμε δει ότι αγώνα υπάρχει. Τώρα μιλάμε, γυρίσαμε και είδαμε κάτι τελικούς κυπέλου με Λάρισες και τέτοια τώρα. Μην μου λες. Ό,τι ρετρό. Εντάξει. Άστα να πάμε. Εγώ δεν έβλεπα γιατί συνεχίζομαι. Εντάξει. Τα περσινά δεν θέλω. Τα περσινά είδα λίγο το ντοκιμαντέρ. Το κλίμα στην ομάδα, στεναχώρια από τις αποτυχίες, από τους αποκλεισμούς, από τα δικαστικά αυτά. Δηλαδή, το στομάχι μου σφίχθηκε πάλι. Να φύγει αυτή η κολοχρονιά, συγγνώμη, πώς λέμε κολοκοτρώνης και κολοκύθη. Να φύγει αυτή η χρονιά και να μην ξανάρθει ποτέ. Ποτέ. Από πλευρές απόψεις και από θέματα υγείας για τον κόσμο, με τους κορονοϊούς που ακόμα παιδευόμαστε, με του Μίσιτς το θέμα, με πολλά, πολλά παιδιά. Πολλά άσχημα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά άσχημα. Τι να κάνω, τώρα να μην πω, αλλά. Από φράδα, να μην ξαναρθεί η χρονιά αυτή. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι μας γέμισε το μεσημέρι μας σήμερα. Χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι. Να είσαι καλά. Και εγώ και ο Δημήτρης μόλις άκουσε γιατί μου έλεγε ότι δεν θα βγει στο μεσημέρι. Όχι, όχι, είπα γυρνώντας δύο εβδομάδες θα κάνουμε πριν το. Ναι. Πριν σταματήσουμε. Και μόλις σε άκουσε, του λέω έπρεπε να σε βάλω στοίχημα, ρε. Χαίρομαι, χαίρομαι. Να είναι καλά το παιδί. Να είναι καλά το παιδί. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Δημητράκη. Να είναι γερό. Μου και αύριο 100% με τη νίκη. Αυτό. Αύριο θα κάνουμε κλίμα το πρωί. Είναι εκπομπές αυτές που ξέρετε. Που λέω θέλω να φορέσω με το σκαρπίνι και το σκεμπέ να μπω μέσα, να ρίξω δύο κλωτσιές, να κάνω δύο φάσεις και να βγω. Τέτοιες. Γεια σου, Τζόρτζια. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε, επόμενος. Ναι!
Όχι, όχι, το χάσαμε. 23-10-287-888. Είπα και το πρωί, μου ήρθε και τώρα ερώτημα για τη φανέλα. Σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση αυτή η πολύ ψηλή ρίγα. Είδαμε σχόλια στο ίντερνετ που πλέον είναι μια απίθμενη δεξαμενή σχολείων που μπορεί ο καθένας να μπει και να καταθέσει τη γνώμη του, είτε με το πραγματικό του όνομα, είτε με ένα ψευδώνυμο, είτε με ένα ψεύτικο όνομα. Τέλος πάντων, είναι μια τεράστια τράπεζα γνώμεων και απόψεων που είναι χωρίς όρια, χωρίς φραγμό, χωρίς. Δεν μπορείς να ελέγξεις. Μπορεί να μπει ο καθένας από κάτω και να γράψει το οτιδήποτε. Είπα και το πρωί, το λέω και τώρα γιατί μου ήρθε από τον Παναγιώτη μήνυμα. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, για αυτό που λες. Να ξέρεις, αυτό είναι αμοιβαία η σχέση αυτή που υπάρχει με τον κόσμο. Δεν είναι μόνο μιας κατεύθυνσης. Όπως σας λείπει εσάς η εκπομπή, μου λείπει και εμένα αυτό που κάνω. Δεν είναι μια συνηθισμένη δουλειά. Το έχω πει πολλές φορές. Έχει τις ιδιαιτερότητες, τα άγχη της, ναι, τα σφιξίματά της, την πίεση, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, γι' αυτό και το αγαπάμε και είναι η ζωή μας όλη το ραδιόφωνο. Γυρίζω λοιπόν και λέω το εξής για τη φανέλα. Ότι έχει ο καθένας το δικαίωμα να του αρέσει ή να μην του αρέσει. Προσωπικά δεν μου αρέσει ούτε εμένα αυτή η πολύ ψηλή ρίγα. Δεν μου αρέσει. Οπτικά δεν με ευχαριστεί. Να το πω έτσι με εύσχυμο τρόπο. Είμαι υπέρ της χοντρής ρίγας. Μου αρέσει η φανέλα που έχει τρεις ρίγες, δύο λευκές, μια μαύρη ή ξέρω εγώ, δύο μαύρες και μία λευκή. Η φανέλα αυτή μου αρέσει. Μου αρέσει επίσης το μαύρο σορτσάκι και η μαύρη κάλτσα. Δεν μου αρέσει το λευκό. Πέρσι η φανέλα που ήταν όλη λευκή πίσω η πλάτη, λευκό το σόρτ, λευκή η κάλτσα. Οκ, αυτά είναι όμως περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Είναι τι αρέσει ή δεν αρέσει. Είναι τελείως υποκειμενικό αυτό. Έτσι. Αυτό το οποίο εμένα με στεναχωρεί είναι που βλέπω από πολλούς μια τεράστια εμπάθεια, μια λύσα. Άλλο δεν μου αρέσει μια φανέλα, άλλο να βγάζω εκεί όλο μου το αποθυμένο. Είδα σχόλια δηλαδή, τι κατάρες, τι ανεργία σε αυτό που την ΟΑΕΔ, στους γιατρούς, δηλαδή πράγματα που δεν πώς σας το πω, το μυαλό μου δεν το χωράει ότι μπορεί αυτός να είναι ΠΑΟΚ, να αγαπάει την ομάδα του και να κολλάει εκεί και να βγάζει όλη τη χολή και τη λύσα για την φανέλα. Περισσότερο μου μοιάζει κάποιον που θέλει να μπει και να δημιουργήσει πάλι εκ του μη όντως, από το τίποτα, για μια φανέλα, εσωστρέφεια, να σκοτωνόμαστε ο ένας με τον άλλον. Είδα ΠΑΟΞΙ με ΠΑΟΞΙ, μα όχι εσύ, όχι εσύ, όχι εγώ, και εγώ που έχω πάει και εσύ που έχεις πάει. Παιδιά, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, έτσι. Όταν με αφορμή μια ρίγα είναι χοντρή ψηλή, καθόμαστε και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Απαράδεκτο για μένα. Απαράδεκτο. Λέω λοιπόν, δικαίωμα του καθενός να λέει ότι δεν μου αρέσει η φανέλα ή να πει ρε παιδιά χάλια. Okay. Αυτό, από αυτό το σημείο όμως, μέχρι το να διαβάζουμε αφορισμούς, να διαβάζουμε βρυσίδια για την επιλογή της φανέλας, νομίζω ότι απέχει. Θα πω λοιπόν πριν πάω στη γραμμή, γιατί περιμένουν άνθρωποι, ότι για μένα η ιδανικότερη φανέλα είναι η υδρωμένη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είναι η ματωμένη φανέλα του ΠΑΟΚ, είναι η σκισμένη φανέλα του ΠΑΟΚ από τον αντίπαλο που προσπαθεί να με σταματήσει. Είτε έχει επάνω τρίγωνα, κύκλους, παραλληλόγραμμα, είτε έχει επάνω σκακέρα για να παίξεις ντάμα, για να παίξεις το οτιδήποτε. Ουκάν. Δεν με απασχολεί. Με ενδιαφέρει που έχει επάνω το δικέφαλο με τα μαζεμένα φτερά, με ενδιαφέρει που έχει πάνω τα τέσσερα ιερά γράμματα. Και από εκεί και πέρα θέλω αυτή η φανέλα να είναι ματωμένη και υδρωμένη από αυτό που τη φοράει. Το αν είναι ψηλή ή χοντρή ή ρίγα είναι και θέμα γούστου. Όπως είπα και το πρωί, κάποιος έγραψε, ρε παιδιά, τι είμαστε, είμαστε My Style Rocks. Τι είμαστε, κριτές μόδας, μας αρέσει, δεν μας αρέσει ψηλή ή χοντρή ή ρίγα. Ναι, είναι ξένη προς το μάτι μας. Και δεν είναι τόσο ΠΑΟΚ όσο είναι η χοντρή ή ρίγα. Okay. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν θα αγαπάμε την ομάδα. Ή θα επιθυμούμε την αποτυχία της επειδή έβαλε αυτή τη φανέλα. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν σ' αρέσει τόσο πολύ η πρώτη, που και εμένα δεν μου αρέσει, το ξαναλέω, η δεύτερη είναι μία κούκλα. Η δεύτερη είναι μία κούκλα η φανέλα. Η λευκή και παραπέμπει σε 85-86 με ντόμπερμαν, με πέρσικα. Η δεύτερη είναι μία κούκλα. Δεν σ' αρέσει η πρώτη, μην την αγοράζεις ρε φίλε. Ναι,
Έκφρασε την αντίθεσή σου. Πες την αποδοκιμασία σου, άμα θέλεις. Είναι απολύθεμητο. Δεν ζητάμε να λιβανίζουμε τους πάντες χωρίς λόγο. Όχι όμως να περνάμε στο άλλο άκρο, επειδή έχουμε μαζέψει από πέρσι πολύ στεναχώρια, πολύ πίεση κτλ. Να ξεσπάμε στη φανέλα. Έτσι. Τώρα, επί του συγκεκριμένου ζητήματος, η συγκεκριμένη φανέλα, τι θα μπορούσε να έχει διαφορετικό, λέω. Δεν είμαι ούτε ράφτης, ούτε στυλίστας. Θα μπορούσε, ας πούμε, την ίδια ακριβώς φανέλα με την ψηλή ρίγα, να το σπάσεις λίγο με μαύρο στο μανίκι ή να έχει γιακά αντί για αυτή τη λαιμόκοψη τη στρόγγυλη και να μην παραπέμπει τόσο πολύ σε κατάδικος. Παράδειγμα τώρα, έτσι. Ή πίσω να έχει κάτι. Και η Γιουβέντους είχε λεπτή ρίγα, αλλά είχε γιακά και είχε το σήμα, ας πούμε, της ομάδας. Ξέρω εγώ, να σπάσει, να έχει αυτές τις ψηλές ρίγες και να έχει και μία μαύρη, ξέρω εγώ, στο κέντρο. Λέω τώρα, ρε παιδί μου. Λέω τώρα. Εντάξει. Πάμε να μην περιμένει ο άνθρωπος. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου Κωστή, είμαι Μαργαρίτα. Α, καλώς την είναι. Γεια σου Μαργαρίτα. Καλωσόρισες. Τι κάνεις. Καλωσόρισες. Ευχαριστώ. Μας έλειψες. Ευχαριστώ Μαργαρίτα μου. Μας έλειψε το γέλιο σου, η χαρά σου, το τραγούδι σου, η αισιοδοξία σου. Μέσα στη μαυρίλα του καιρού, παιδί μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Όπως είσαι ευχάριστος, να μας δίνεις χαρά. Και να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ Μαργαρίτα μου. Και εσύ ό,τι επιθυμείς. Γεια σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, ευχαριστώ παιδί. Πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Ναι. Όχι. Πέσαμε. Να είσαι καλά Μαργαρίτα μου. Σε ευχαριστώ. Παιδιά, έτσι έχει η κατάσταση. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα. Τι θα έρθουν. Αν θα φύγει ο Γιαννούλης. Αν θα φύγει ο Πασχαλάκης. Αν θα έρθει Σεντερφόρ. Αν θα έρθει Εξτρέμ. Αν θα πουληθεί ο Λιμνιός. Αν θα μείνει ο Καντουρί. Αν θα φύγει ο Καντουρί. Όλα αυτά, παιδιά, το καταλαβαίνετε, νομίζω ότι πάνε μετά από την αυριανή μέρα, μετά τις 11. Θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Από μεθαύριο, ό,τι τι λείπει στην ομάδα, τι έγινε, τι δεν έγινε. Και βέβαια, το σημαντικό θα είναι τι θα έχει κάνει και η ομάδα, έτσι. Αν θα έχει περάσει. Ναι, γεια σας. Ρε πάλι! Καλό στο παιδί, ρε! Καλό στο παιδί! Εγώ εδώ είμαι! Κι εγώ εδώ είμαι, πού? Εγώ όλο και όλο πήγα μια φορά στα Φλογινά με το Κώστα το σώμα να πούμε. Λέμε να κάνουμε και κανένα μπάνιο βράδυ. Να έρθω να φτιάξω λίγο αλάτι επάνω μα. Τόσο τον υδρότα. Έτσι, και εκείνο όλη τη δίκη και όλη τη μέρα κάναμε δουλειές να πούμε. Κοίταξε, και εγώ τέσσερα βράδια έμεινα στην Καλκιδική. Μην νομίζεις ότι ήμουν τρεις εβδομάδες εκεί που δεν αντέχει το Βαλάντιο. Μετά πήγαινε έλα, να λίγο Ηράκλεια, να λίγο ξέρω εγώ, πλάγια και τέτοια. Αλλά... Εσύ, η μόνη φορά που είδαμε θάλασσα ήταν να το περνάμε την παραλία και την πλήρα. Το μόνο νησί που πήγα λέει είναι το Coffee Island. Εμείς κάνουμε διακοπές λίγο στον Μπαλκονίτσι. Στον Μπαλκονίτσι, φίλε, είναι καταπληκτικό. Δεν πατάς αχινούς, δεν έχει πολυκοσμία. Δεν πληρώνεις ακριβά την ξαπλώστρα, την έχεις κούτρα. Α, σου παγώ τρία μάνι, τρία θετικά. Παυλάρα μου, είσαι καλά? Καλά είναι, αφού μου έρχεσαι και έχω προβλήματα, καλά είναι. Αγόρι μου. Για πες, πώς τα βλέπεις? Πώς τα βλέπεις αύριο? Μια φορά, παιδιά, εντάξει, δηλαδή τώρα. Εμένα στο χωριό μου λέει τις κοντίσεις φαίνει τρίχες. Ναι. Τις κοντίσεις φαίνει ρίγες. Τις κοντίσεις φαίνει ρίγες. Τώρα ναι, α, μπράβο, έγινε τέτοιο. Πόσο λένε, μία η τέτοια η μπλούζα. Ρε παιδιά, όποιος δεν θέλει, εμείς μην την αγοράσει. Ναι, ακριβώς αυτό. Όχι, μα αυτή την μπλούζα μπορώ να μπω, μίλου τσουλού. Αυτό ρε φίλε. Να δεις πώς θα πάω να την πάρω. Δύο-τρεις θα πάρω. Εντάξει, είναι. Οκ, Παύλε μου, δεν είναι κακό άλλο να πει δεν μ' αρέσει, είναι χάλια ή δεν την γουστάρω. Εντάξει, άλλο αυτό, οκ, δικαίωμά του είναι. Εμένα με στενοχωρεί πολλές φορές που βλέπω εκεί με αφορμή τη φανέλα να βγαίνει μία, φίλε, μία λύσα, ας πούμε, ένα μίσο, ένα απίστευτο πράγμα, ρε φίλε. Απίστευτο. Και μπορεί αυτή η φανέλα μπορεί να είναι και προφητική. Για το Βαγγελάκι. Και εγώ δηλαδή. Φίλε, εγώ φίλε θα την έβγαζα με οριζόντια στις ρίγες. Α, παπά. Ναι, γιατί θα το κάνω πολύ προχώ. Α, παπά, φίλε, θα μας βάλει κιλά. Είμαστε σιλφίδες, να πούμε. Θα μας βάλει κιλά η πλαγιά ρίγα.
Ενώ η κάθετη και η κυρία. Η κάθετη, ναι. Έγραψε και ένα άλλο σχόλιο. Δεν καταλάβανε ότι γι' αυτό το κάνανε, ρε παιδιά, για να φαίναμε στο σπίτι. Δεν ξέρω. Έγραψε και ένα άλλο, Παύλε, ένα σχόλιο με την στολή που ξέρω εγώ είναι σαν φυλακισμένο και αυτά και τα λοιπά. Έγραψε. Είμαστε σκαστοί από τη φυλακή. Παοκάρα μου, δεν το ξέρουν οι φρουροί. Πολύ ωραίο. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι ένα ωραίο τρόπο. Πρόσεξε. Άλλο, δες ένα ωραίο τρόπο για να πεις ότι μοιάζει με φυλακισμένο. Αλλά το Μπινελίκι και το Βρυσίδι και αυτά και. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Okay. Θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Έτσι. Ναι. Πρέπει να γκρινιάζουμε για το οτιδήποτε. Για το καλά, να βρούμε κάτι για να γκρινιάζουμε. Τώρα τι να σου πω, καλωσόρισες στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αφού είσαι χρόνια μέσα σε αυτό. Είναι ένα από τα λίγα. Εντάξει, είναι πολλά που συμφωνώ με τον Γιώργο τον Μίρτσο, αλλά σε αυτό συμφωνώ μέχρι κεραία. Ναι. Έχουμε φίλε. Πρωτεύουσα τη μιζέρια και τη γκρίνια τη τέτοια. Η Μιζερούπολη, Θεσσαλονίκη. Φτάνει ρε παιδιά. Το μότο τη ομάδα ποιο είναι ρε παιδιά. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, φίλε. Αυτό. Όχι. Εμείς μαζί καλά, ναι, για μια ζωή. Δηλαδή το μαζί είναι εμένα, αλλά. Δεν υπάρχει άλλο. Τι μόνο με χοντρή ρίγα. Άμα είσαι ψηλή, δεν σ' αγαπώ. Δεν είναι, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή έλεγα. Δεν σ' αρέσει πολύ απλά. Μην την πάρει. Φιλιά πολλά. Φεύγω. Γεια σου, Γαϊδουράγκαθε. Λοιπόν, σε περιμένω το πρωί. Καλημέρα, μεγάλη εβδομάδα. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Λοιπόν, φεύγω. Έρχεται Γιώργος Αγόρας. Επιστρέψαμε όλοι. Σύσσωμος ο Λίμπερο με την πλήρη σύνδεση. Με όλους εδώ στις επάλξεις για μια όμορφη ραδιοφωνική χρονιά. Ευχαριστώ όλους για την μαζική συμμετοχή. Και το πρωί και τώρα θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8 πρώτο Θεό. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται Γιώργος Αγόρας στο πέναλτι. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4. Bye!